Πάλι ο Οικονόμου κλείνει προς τα δεξιά, έχει το στήριγμα του Γκάλο, θα του κλέψει καθαρά την μπάλα ότι κινεί και ο Άρης βγαίνει στην κόντρα με τον Λάρσον τώρα από τα αριστερά. Για να δούμε, ανεβαίνει και ο Ματέτα δεξιά, ο Γιουνές στην περιοχή, Λάρσον το σούτ, την μπάλα γκολ! Την μπάλα τιμωρεί και ο Λάρσον κάνει το 1-0. Προβάδισμα για τον Άρη. Μετά το κυρωσέν γκολ του Βέλε στο χέρι του Τσόσιτς που δεν δόθηκε, η μπάλα τιμωρεί την ΑΕΚ και το Διαμαντόπουλο. Ο Λάρσον κάνει το 1-0. Δεύτερο γκολ για το Σουηδό στο πρωτάθλημα. Όρθιο το Βικελίδης για το προβάδισμα των κυτρινό-μαυρών που κάνουν το πρώτο βήμα για την πρώτη τους νίκη σε ντέρμπι τη φετινή σεζόν. Από αυτή την αντεπίθεση που ξεκίνησε από το κλέψιμο του την κοινή και την γρήγορη κίνηση και του Γάλλου και του Ματέο Γκαρσία αλλά και του Λάρσον, πήρε την μπάλα στην περιοχή και εκτέλεσε τον Μπάρκα για το 1-0 του Άρη στο 32ο λεπτό. Βάλε γκολ, λένε οι φίλοι του Άρη. Ζεσταίνεται η κερκίδα, έτοιμος ο Ματίγια. Θα τσιμπήσει για τον Εντιγκινή, πανέξυπνα πάει να βρει από κοντά η μπάλα, γκολ! Ναι, 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 που σκοράρει από κοντά, πρώτο γκολ για τον Γάλλο με τη φανέλα του Άρη. Κάνει το 2-0 και σιγά σιγά νομίζω ότι και ενώ έχουμε φτάσει στο 70 η σεμνή τελετή αρχίζει να λαμβάνει τέλος.